κορονίδα της οικονομικής πολιτικής το 2023, πέρα και πάνω από εκλογές, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Πρέπει η χώρα να επιστρέψει σε πρωτογενές πλεόνασμα. Πρέπει η χώρα να αποδείξει ότι έχει ένα credible fiscal path. Μείον 7% το ΑΕΠ πρωτογενές έλλειμμα το 20. Μείον 5% το 21. Μείον 1,6% φέτος. Συν 0,7% του χρόνου. Γιατί λέω και τα τέσσερα στοιχεία? Γιατί ξέρετε από διαγράμματα, αν είχα ένα διάγραμμα εδώ, πώς αποδεικνύεται ότι εδώ είναι ένα credible fiscal path. Εξαιρετικά σημαντικό. Προτεραιότητα. Προτεραιότητα μπροστά στις εξωγενείς κρίσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και όποιοι με ελαφρότητα σκέψεως ή ανευθυνότητα εισηγούνται στην ελληνική κυβέρνηση δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές, καλό θα ήταν να δουν τι έγινε πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία. Και θα καταλάβουν πώς οι αγορές σε μια τέτοια κατάσταση μπορούν να χτυπήσουν ευάλωτες χώρες και η Ελλάδα παραμένει μια ευάλωτη χώρα. Ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, και αυτό δεν έχει τύχει τη σημασία που πρέπει, έχει ή θα μειωθεί. Την περίοδο 21-23, συγκρατήστε το, 50% του ΑΕΠ. 50 ποσοστιαίες μονάδες μείωση. Κάτω από το 160% του χρόνου. Και αυτό, μην βιαστούμε να πούμε ότι είναι από όρια του πληθωρισμού, είναι κυρίως από όρια της ανάπτυξης. Αλλά συνεπικουρεί και ο πληθωρισμός. Γιατί ο πληθωρισμός προφανώς έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα μειώνει φόρους. Η Ελλάδα εκτός αυτών των μέτρων συνεχίζει να μειώνει μόνιμα φόρους και ασφαλιστικές φορές. Το 2023 κανένας Έλληνας πολίτης θα πληρώσει φορά αλληλεγγύης. Για πρώτη φορά. Και το 2023 μονιμοποιούμε τις μειωμένες ασφαλιστικές φορές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτά δεν τα κάνει καμία άλλη χώρα. Όλες οι άλλες χώρες έχουν κάνει παρεμβάσεις στους φόρους για 3 μήνες, για 6 μήνες, για το ΦΠΑ, για τα καύσιμα. Κάνουμε και εμείς τέτοιες πρωτοβουλίες. Για την εστίαση κάναμε, για τις μεταφορές, για τον κινηματογράφο, για τις σχολές χορού, για τα γυμναστήρια. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να μειώνουμε κατά μόνιμο τρόπο φόρους και ασφαλιστικές φορές. Παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις. Άρα αυτό νομίζω είναι δείγμα ότι αν δεν είχαμε τις κρίσεις, θα το επαναλάβω ως φιλελεύθερη κεντροδεξιά κυβέρνηση, θα είχαμε μειώσει ακόμα περισσότερο φόρους και ασφαλιστικές φορές. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις τέτοιες κρίσεις, οφείλεις να μετακινήσεις εν μέρει τα goalpost για να στηρίξεις και πάλι την επιχειρηματικότητα μέσα από άλλους διάβλους, όπως ήταν εργαλεία, η γέφυρα 1, η γέφυρα 2, επιστρεπτές προκαταβολές, το ΤΕΠΗΧ, τα εγκυοδοτικά προγράμματα και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις και μέτρα.